Ο Γιώργος που είναι? Πήγανε, δεν το εντοπίσει κανείς, είμαστε αλλαγά. Εντάξει, μπήκε και επίσημα υπογραφή. Είμαστε στην ΕΡΤ! Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μίτσι Σόου. Αλλά για να μην σας τα λέω εγώ, έχουμε τρία αγαπημένα μας πρόσωπα για να στα εξηγήσουν όλα. Τι δεν καταλαβαίνεις, μωρή κουλή τρελοκοτσιδού? Το Μίτσι Σόου έτσι χρειάζεται για να συντηρήσει τους πάντες και τα πάντα, γλυκιά. Και αυτή ήταν η δέσμευση των ανθρώπων της ΕΡΤ. Μπορείτε, μας είπαν, να σατιρίσετε όποιον θέλετε. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει, μπορείτε να τα σατιρίσετε. Έτσι λοιπόν και εμείς, από φάση, ναι, όλους εκτός από αυτά τα πέντε πρόσωπα, μάλιστα. Ναι. Εκτός από αυτά τα 15 πρόσωπα, τι κι άλλο. Εκτός από αυτά τα 50 πρόσωπα. Μπροστά στα 10 εκατομμύρια της Ελλάδας είναι ένα τίποτα. Τι άλλο να πούμε. Άκουσε, Χατζη Μητρολάου, άσε την μπαρλάτα. Γιατί οι μισοί έχουν φύγει, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάτα το κουμπί να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Πάτα το λέμε, πάτα το πάτα. Η κακή μέρα φάνηκε από το δελτίο. Ο Μπάμπης βγήκε από τα ρούχα του με την κυβέρνηση. Πες μου, Μπάμπης, πώς κρίνεις την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018 και να διώξουμε την Τρόικα? Εφιαλτική. Τι ακριβώς εννοείς? Τι να εννοώ, Σία μου, είναι σαν να είσαι ζακίνθινος και να θες να διώξεις τον πολιούχο σου, τον Άγιο Διονύσιο, μεγάλη χάρη του, από το νησί. Πού πας, βρε φυγόπονε αντιδραστικέ, εσένα, ναι, εσένα κοιτάω. Φυγόπονε αντιδραστικέ Έλληνα, πού πας μακριά από την αγκαλιά του Ευεργέτη Τόμψον, πρέπει να κάνεις μετάνοιες γονιπετής και της Ποστάτιδας Βελκουλέσκου. Ακόμα το χνότο σου, βρε Έλληνα, μυρίζει ξερμυρισμένο γαλαίο και λακέρδα, Έλληνα φατσαία, και θες και σαλόνια. Σκύψτε το κεφάλι και δουλέψτε επιτέλους. Τεμπελόσκυλα, σας το λέει ο Μπάμπης. Ναι, αλλά δεν έχει. Μπάμπης, μισό λεπτό. Αν βγούμε από το μνημόνιο, οι πολίτες δεν θα νιώθουν πια αυτή την οικονομική ανασφάλεια. Τι είναι αυτά που λες και εσύ, μωρή Σωράγια? Ποιος αισθάνεται ανασφάλεια όταν γνωρίζει ότι οι οικονομίες του, αυτές οι ζεστές οικονομίες του, βρίσκονται καλά κλεισμένες στις τερούγες αυτών των ατσάλινων οχιών που λέγονται ελληνικές τράπεζες? Συγγνώμη, δηλαδή, Μπάμπη, πιστεύεις ότι αυτή η κίνηση της ελληνικής πλευράς μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες? Όχι μόνο αρνητικές, ολέθριες! Σία μου, το λέω και δεν μπορώ. Δηλαδή, τι θα συμβεί αν μάθουν τα δυσάρεστα μαντάτα, τα ηρωικά παλικάρια μας που πολεμούν στον Άγιο Δομήνικο όπως οι ήρωες του 40 και τους έχει πάει σερπαντίνα η καρίδα? Πώς θα βράσει το φακόριτζο η Βιργινία Δικαιούλια όταν ξέρει ότι δεν θα μας ξαναξιολογήσει Λαγκάρ? Πώς θα αντιδράσει ο Λοκατζής Νικόλας Αγόρου 7 μέρες αφού το επεξεργαστεί την είδηση μέχρι να την κάνει download το εγκέφαλός του? Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη άρα από τη στεναχώρια του μαραθεί η φραουλίτσα στο λαιμό του? Την ίδια ώρα στο MasterChef οι υποψήφοι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μπουν στο παιχνίδι. Καλησπέρα σας. Ήρθα για την οντισιόν του MasterChef. Ιατρικός φάκελος. Προσδόκιμο ζωής. 40. Έχω άλλα 3 χρονάκια. Πλάκα μου κάνεις, ρε Ρωμερέας, μπε. Και τι ήρθες να κάνεις από τώρα? Έλα το 2020 να σου κλείσουμε τα μάτια. Μα τότε μπορεί να έχω αποδημήσει. Ακόμα καλύτερα. Θα σου κάνουμε κόλυβα με καραμελωμένο σιτάρι να γλύφεις και το μαόνι σου. Σας παρακαλώ, δώστε μου μια ευκαιρία. Στον Ευαγγελισμό με ξέρουν με το μικρό μου όνομα. Με δουλεύεις, ανόητε γυμνοσάλια κακυρίνε. Με τι προσόντα ρε θα πάρεις ποδιά? Με μια ρήξη σπλήνας, δυο σπασμένα πλευρά και μια ψαροπέτρα στα νεφρά.